Είναι μαζί μας ο Μάριος Παναγία, έστω και αλλιώς, γιατί είναι στο αρχηγείο. Είναι ήδη στο αρχηγείο. Κύριε Παναγία, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ανοίξει ασκήτου όλου με όλη αυτήν την. Α, μην κάνουμε εισαγωγή. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε από εδώ και μπρος και πόσο βάσιμα είναι αυτά. Έχει γίνει αναφορά για κατονόμαση. Έχετε κατονομάσει 5 διαιτητές και 3 παράγοντες. Είναι αλήθεια αυτό? Μην μου κάνετε ερωτήσεις οι οποίες απτώνται του ανακριτικού έργου. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι. Μαρία, δεν θέλουμε ονόματα. Οπότε εσείς επικεντρωθήκατε μόνο σε ένα σημείο. Σας λέω ότι δεν είναι ένα μόνο σημείο. Το μόνο που μπορώ να σας τοποθετηθώ. Ναι. Απλώς έχω φτάσει. Ναι, έστω για λίγο σε περίμενα το σημείο. Λοιπόν, θέλω να πεις, αντιλαμβάνεσαι, είμαι σίγουρος ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει επιπτώσεις στο Μάριο Παναγία, οποιασδήποτε μορφής. Εννοώ με θέματα της καριέρας, με θέματα. Δηλαδή, έχεις πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και του. Το πιο σημαντικό νομίζω για μένα είναι να είσαι αξιοπρεπής. Πάνω από την αξιοπρέπεια δεν υπάρχει. Πάντα το όνομά σου δεν πρέπει να το μαυρώνεις. Ναι. Αυτό έχει σημασία για μένα. Γιατί όμως η αξιοπρέπειά σου, Μάριε μου, γιατί η αξιοπρέπειά σου βγήκε μπροστά όταν πλήγαν τα συμφέροντα σου, λέει κάποιος ουδέτερος τώρα. Γιατί όταν έκανες διαιτησίες δεν έφυγαινε να τα πεις του τα ούλα. Μάλιστα, όχι. Θα επιβεβαιωθούν και αυτά αν έβγαινε ή αν δεν έβγαινε. Απλούστατα να σας παραπέψω σε κάποιες τοποθετήσεις κάποιων, θα τις δείτε σύντομα και αυτές και κάποια προσωπικά email που έχω στείλει σε συναδέλφους διαιτητές, τι τους καλούσα και τι τους έλεγα. Αυτά θα αποδεικνύουν και το χαρακτήρα μου. Η προσπάθεια που κάνατε με τον Λεωνίδη Ντράτσο να αναλάβετε την ηγεσία των διαιτητών, είχε κάποιο στόχο, είχε κάποια πλεύση και είχατε τροχοπέδι, σας εκτόπισα γιατί θέλατε μήπως να αλλάξετε κάτι? Θέλω να ρωτήσω για αυτό το πράγμα. Τι έγινε? Και ήταν τόσο Ρωτήστε τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι από την πρώτη μέρα της εκλογής μου στο σύνδεσμο είχα θορυβηθεί. Κάποιοι δεν το περίμεναν και δεν εννοώ μόνο μέσα από το σύνδεσμο, εννοώ πάρα πολλά πράγματα. Εκεί που είδαν ότι δεν μπορούν να ελέξουν τον Παναγή ή δεν μπορούν να ελέξουν τον Τράττον ή όταν έφταναν και στοιχεία συνεχώς κοντά τους και κάναμε ένα συνεχές αγώνα, αυτό δεν άρεσε σε κάποιους. Δεν πειράζει, ο Θεός είναι μεγάλος. Ναι, όλα αυτά που κατέθεσες χθες, Μάρια Παναγή, καλό μεσημέρι και από μένα, όλα αυτά που κατέθεσες χθες στους ανακριτές και θα συνεχιστεί και σήμερα αυτή η κατάθεση. Θα σας απαντήσω κάτι. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση και εγώ με τη σειρά μου και να κλείσουμε. Ήθελα να ρωτήσω, Μάρια, αν με επιτρέπεις. Να διακόψω για να σας πω ότι αντιληφθείτε ότι κουβαλώ πάνω μου υπερκόπωση. Ναι. Είναι σημαντικό, δεν ξέρω τι θα φύγω από το αρχηγείο. Ναι. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε αυτό. Το σεβόμαστε. Κάτι τελευταίο και κλείνω, Μάριο. Μια τελευταία τοποθέτηση θα κάνω. Και την ερώτηση, να κάνουμε την ερώτηση σου. Να επικοινωνήσετε με τον κύριο Ρέικβαρτ και να τον ρωτήσετε γιατί έχει αναβάλει την κάθοδο του στην Κύπρο. Είχε μια πολύ σημαντική συνεδρία στην Επιτροπή Διαιτησίας. Ναι. Και ο κύριο δεν έχει έρθει στην Κύπρο. Αυτόν και μόνον είναι η τελευταία μου τοποθέτηση. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Ας τους κρίνει ο κόσμος. Ο κύριος Κουτσοκούμνης, κύριε Παναγή, ήθελα να ρωτήσω αν ο κύριος Κουτσοκούμνης ήταν ενήμερος για όλα αυτά που καταγγέλει σήμερα. Ο κύριος Κουτσοκούμνης, σας παρακαλώ, τελευταία ερώτηση. Ο κύριος Κουτσοκούμνης έλεγε ότι ο Μάριος τα τελευταία 2 χρόνια δεν είχε και την καλύτερη απόδοση λόγω του ότι ήταν ενεργά ανεμιγμένος στα διοικητικά του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου. Αυτά τα έλεγε ο ίδιος ο κύριος Κουτσοκούμης και τον ευχαριστώ που με επιβεβαίωσε στον. Είναι ανήμερος για αυτά που καταθέτεται. Δεν ξέρω. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, Μάρια.